Λοιπόν, νομίζω πως να συμφωνήσουμε ότι δεν θα κάνουμε παραπάνω από μία ώρα για να τρέξουμε αυτό το περιστατικό. Ουσιαστικά, νομίζω πως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι όλου του σχολείου, το κομμάτι το πότε θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία σε έναν άρρωστο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα και οδηγήθηκε σε μία αρχική βιοψία. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το σενάριο. Ένας άνθρωπος 60 ετών, ο οποίος υποβάλλεται σε ένα τακτικό έλεγχο για το PSA του. Τα προηγούμενα χρόνια το PSA του κοιμάνθηκε από 0,75 μέχρι 1,35, όλα καλά από τα 50 του και μετά. Και η πιο πρόσφατη μέτρηση ξαφνικά, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερα ενοχλήματα από το κατώτερο ροπητικό, έδειξε ότι έχει 3,3. Το μέγεθος του προστάτη του ήταν 45 κυβικά εκατοστά μετρημένο στο διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Η δακτυλική εξέταση έδειξε ότι είχε έναν συμμετρικό, ομαλό, χωρίς ψηλαυτές σκληρίες και με ψηλαφυτή τη σπερματική άβλακα προστάτη. Στον πατέρα του τώρα, ο οποίος είναι ένας 90χρονος που είναι ακόμα στη ζωή, πριν από 2 χρόνια του διαγνώσανε αδενοκαρκίνωμα προστάτη επειδή το PSA του είχε αυξηθεί και είχε πάει στο 8,5. Και ήδη βλέπω κάποια μηδιάματα τα οποία θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό το πράγμα. Ο θεράπων γιατρός τώρα συνέστησε ότι πρέπει να γίνει βιοψία στον προστάτη, η οποία και πραγματοποιήθηκε. Και πήρε 12 κομμάτια αυτός ο γιατρός. 6 από τον έναν λοβό και 6 από τον άλλο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πούμε εάν πραγματικά στην πρώτη φάση αυτός ο άρρωστος σωστά υπευλήθη σε βιοψία στον προστάτη του. Παρακαλώ. Ναι, υπευλήθη σωστά. Το PSA velocity είναι πάνω από 0,75 ανά έτος. Και με βάση τις 2 μεγάλες μελέτες που έγιναν στο New England Journal of Medicine, όλοι οι ασθενείς με PSA πάνω από 3 έκαναν βιοψία. Άρα λοιπόν, θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι μαζί σε αυτό το δεδομένο, ότι ο άρρωστος αυτός πολύ σωστά προχώρησε σε βιοψία στον προστάτη του, γιατί πρώτα απ' όλα να καταρρύψουμε τον παλιό το μύθο, που ευτυχώς ο μέσος όρος ηλικίας στην αίθουσα δεν ανήκει σε εκείνη τη γενιά που μεγάλωσε με το πάνω από 4, κάτω από 4 και που ήταν καθυλωμένη σε κάποια έννοια της απόλυτης τιμής του cut-off για το PSA για να αποφασίσει αν θα κάνει βιοψία στον προστάτη. Και ουσιαστικά σήμερα εκείνο το οποίο αποτελεί πολύ πολύ πιο σημαντική ένδειξη για βιοψία στον προστάτη είναι ο τρόπος της μεταβολής του PSA και όχι η απόλυτη τιμή του, αυτή καθ' αυτή. Και έχουμε και πραγματικές αποδείξεις για αυτό το πράγμα που είδαμε ότι που έδειξε, για παράδειγμα, η PCPT, η μελέτη, η Prostate Cancer Prevention Trial, που έδειξε ότι όντως υπήρχαν και πάρα πολλοί άρρωστοι με πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίοι είχαν καρκίνο του προστάτη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Το PSA σαφώς αυξανόμενο αυξάνει την πιθανότητα να βρούμε καρκίνο του προστάτη, αλλά δεν αποτελεί το κριτήριο μια συγκεκριμένη τιμή. Πώς θα σχολιάζατε ότι ο πατέρας του είχε καρκίνο του προστάτη? Θα σας έβαζε δηλαδή, το έβαλα επίτηδες στο σενάριο αυτό το πράγμα, θα σας έβαζε στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε αν έχει συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να έχεις στο νου σου και να αρχίζεις τον έλεγχο νωρίτερα και να χρησιμοποιείς και διαφορετικά cut-off για το PSA προκειμένου να πάρεις απόφαση για τη βιοψία του προστάτη? Εγώ θα έλεγα ότι κακώς έκανε τη βιοψία από μπάση αυτής εξ αρχής. Σαφέστατα και συμφωνώ μαζί σας 100% για αυτή την ιστορία. Νομίζω πως αυτός ο άνθρωπος δεν δικαιούτος τα όπλα. Έκανε το PSA αυτή η βιοψία. Ακόμα πιο πολύ σε αυτό το πράγμα. Σας θέλω αύριο στο debate με τον κύριο Αλιβιζάτο για αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί θέλω να σας έχω μαζί μου στο πλευρό μου για αυτό το πράγμα για να υποστηρίξουμε αυτή την άποψη ότι το PSA δεν θα έσωζε τη ζωή αυτού του ανθρώπου, διότι δεν πρόκειται αυτός ο 90χρονος να πεθάνει από καρκίνο του προστάτη, έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν δεν ανήκει στην κατηγορία του αυξημένου κινδύνου επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγενή με καρκίνο του προστάτη. Στο μικρόφωνο δεν ακούμε. Λέω εγώ τώρα. Κάντε στο δικηγόρο διαβόλου. Εάν ο παππούς όμως είχε κάνει όταν ήταν 70 χρονών το PSA του και το PSA του ήταν 3
και είχαν βρει ένα καρκίνο, προφανώς είχαν κάνει κακή βιοψία και δεν θα έχει και κανένα νόημα η ριζική, έτσι, ή κάποια θεραπεία. Είχαν κάνει ένα απόλυτο λάθος αν του είχαν κάνει βιοψία και του είχαν βρει καρκίνο του προστάτη, γιατί τότε ο παππούς δεν θα είχε φτάσει στα 90, επειδή θα είχε πληρώσει το λάθος, το πολύ σημαντικό να έχει ανακαλύψει το απλώς λέω, του προστάτη. Είναι... Θα το μετρήσουμε όμως θετικό οικογενειακό ιστορικό, πρέπει όμως το. Ακριβώς. Αυτός έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό ασχέτως της ηλικίας του πατέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει. Επομένως, έχει αυξημένες πιθανότητες να έχει καρκίνο του προστάτη. Αυτό λέω. Άμα πάρουμε τους 90χρονους όσους τους κάνουμε σε όλους βιοψία, πόσοι θα έχουν καρκίνο του προστάτη. Το 90% από αυτούς θα έχουν καρκίνο του προστάτη. Αυτό θέλω να πω, ότι οι 90χρονοι έχουν κατά 90% καρκίνο του προστάτη. Άρα λοιπόν να βάλουμε την αμφισβήτηση ότι η ιστορία του οικογενειακού ιστορικού, εγώ θα διαφωνήσω κύριε Σοφράγη αυτή την ιστορία και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, ότι η ιστορία του οικογενειακού ιστορικού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και λίγο διαφορετικά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα πολύ ωραίο που είχε γράψει ο Στέμι πριν από μερικά χρόνια, πριν ο καημένος πάθη του Αλτσχάιμερ, που είπε το φοβερό ότι κοιτάξτε να δείτε, εφαρμόζοντας το PSA και κάνοντας όλη αυτή την ιστορία, το μοναδικό που κάναμε ήταν να ανακαλύψουμε όλους τους καρκίνους του προστάτη που κυκλοφορούν, αγνοώντας ένα πολύ βασικό πράγμα. Ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μία νόσος από την οποία θα νοσήσουν όλοι οι άνδρες αρκεί να ζήσουν αρκετά για αυτό. Και αυτό το πράγμα το θυμάμαι με πολύ μεγάλη συγκίνηση από αυτόν τον μεγάλο ουρολόγο της παγκόσμιας ουρολογίας. Ερώτηση. Ναι. Έχει διαφορά εάν ο πατέρας σου έπαθε καρκίνο του προστάτη στα 50 ή στα 90. Νομίζω η αίσθησή μου, χωρίς να έχω την δυνατότητα να το αποδείξω αυτό το πράγμα που θα πω τώρα, είναι ότι έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Ότι είναι άλλος ο καρκίνος εκείνος ο οποίος θα εμφανιστεί στα 50 ή στα 60 ή στα 65 από εκείνον τον καρκίνο ο οποίος θα είναι ο λανθάνων καρκίνος, έτσι. Ναι, των πραγμάτων αυτός είναι έτσι. Ο λανθάνων καρκίνος ο οποίος θα υπάρχει σε μια γωνίτσα του προστάτη μου αν ο καλός Θεούλης με αφήσει να φτάσω στα 90. Και ακόμα μία ερώτηση. Μου ήρθε ένας, για να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Μου ήρθε ένας ασθενής, ο οποίος είναι 45 χρονών και λέει «Έχασα το θείο μου από καρκίνο του προστάτη τον αδερφό του πατέρα μου και ο πατέρας μου ο ίδιος έχει διαγνωστεί τώρα με καρκίνο του προστάτη. Τι πρέπει να κάνω εγώ?» Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Είναι σαφής, αν θέλει κανείς, η ένδειξη της οικογενειακής κατανομής, όπου αύριο, επειδή ξέρω λίγα πράγματα από το debate που θα έχουμε με τον κύριο Αλιβιζάτο, νομίζω πως θα έχει τεράστια σημασία να το αξιολογήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Απλά να συμπληρώσω ότι με τη λογική που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ως ιστορικό οικογενειακό τον 90χρονο πατέρα, με την ίδια λογική ίσως να μην έπρεπε να λάβουμε ως θετικό οικογενειακό ιστορικό τον καρκίνο σε έναν 55χρονο πατέρα, με 24 κόρες βιοψίας, που το 1/10 στο 1 από αυτά θα έχει να κλείσουν 6. Ίσως και αυτό ακόμα να μην τελειώσει, γιατί και εκεί και σε αυτή την ηλικία είναι σεβαστό το ποσοστό εμφάνισης του καρκίνου. Δεν ξέρω τελικά αν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό, μια και το ξεκινήσαμε να το συζητάμε. Μισό λεπτό να μαζεύει. Πάνω σε αυτό λέει θέλει να πει κάτι ο συνάδελφος. Θα διαφωνήσω με τον προλαλήσαντα, γιατί αυτός έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Άρα αυτός ο καρκίνος έχει πιθανότητες να εξελιχθεί σε κλινικά σημαντικό. Άλλη άποψη από αυτού. Νομίζω πάντως, για να μην μακρηγορήσουμε για αυτή την ιστορία, ότι το κομμάτι του να πει κανείς ποιος είναι ο κλινικά σημαντικός καρκίνος έχει να κάνει απίστευτα πολύ με το προσδόκιμο της επιβίωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Παρακαλώ. Στο 90χρονο, ένας local advanced καρκίνος του προστάτη δεν θεωρείται κλινικά σημαντικός. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι μόνο και μόνο από το PSA δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Ναι, αλλά η στατιστική πιθανότητα με ένα PSA 8, ο 90χρονος, ναι, να έχει... Αν τον κλείσουν ήταν 9. Ακριβώς τον ίδιο Άγωστο, με μια θετική δαχτυλική, η οποία δηλώνει, θέτει την υπόνοια της τοπικής επέκτασης όμως, σε αυτόν τον Άγουστο θα δικαιούται να κάνει βιοψία. Και αν είχε ένα κακό όγκο, με κλείσουν 9 ο παππούς, θα άλλαζε τη σκέψη μας. Όχι. Ότι είναι significant. Η δικιά μου σκέψη όχι. Και νομίζω πως αυτό το πράγμα ας το αφήσουμε να το κουβεντιάσουμε αύριο. Νομίζω πως δικαιούνται οι άνθρωποι να πεθαίνουν από κάτι χωρίς να τους πρόχουμε εμείς να πεθαίνουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Παρακαλώ. Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι. Να κάνω μια ερώτηση, η οποία εγώ την κάνω συνήθως τώρα, δεν ξέρω, έτσι την έμαθα. Γι' αυτό το PSA, το 3,3 και με αυτό το Velocity, θα δίνατε για λίγες μέρες αντιβίωση και επανάληψη του PSA. Επειδή έχω το κομμάτι της χορήγησης αντιβιωτικών μετά, θα ήθελα να την αφήσουμε για μετά αυτή την ερώτηση. Εντάξει? Να πω κάτι μόνο. Ναι. Δεν έχει προσδιοριστεί το Velocity εδώ πέρα. Απλώς είναι αόριστο. Το Velocity μπορούμε να το βγάλουμε. 10,05 νανογράμμα να εμένα ένα μήνα. Θα με συγχωρήσετε, αλλά εξ ορισμού το Velocity δεν βγαίνει ένα μήνα. Βγαίνει ένα έτος. Εμένα έτσι που τον κάνω, μήπως θέλετε να σου πω το doubling time. Το doubling time θα πρέπει να το βάλουμε. Μπήκατε στο site και βάλετε. Ναι. Μήνα. Μου το δίνει. Ναι. Σας το δίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το Velocity είναι σαφώς παραπάνω από 0,75. 0,05 νανογράμμ. Μισό λεπτάκι. Έβαλα. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Το έβαλα πρόπερσι γιατί λέει κοιμάνθηκε τελευταία. Ναι, δεν λέει πέρσι. Κάνει κάθε χρόνο. Κάνει τακτικό ετήσιο έλεγχο. Εντάξει, εγώ έβαλα δύο χρόνια. Ήταν 1,35, φέτος πήγε 3,3. Sorry. Έβαλα δύο χρόνια. Δικό μου το λάθος. Έβαλα δύο χρόνια. Εντάξει. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε ένδειξη αυτός ο άνθρωπος να κάνει βιοψία στον προστάτη. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Ας δούμε λοιπόν τα πιθανά σενάρια τα οποία βγαίνουν από το αποτέλεσμα της βιοψίας. Η μία πιθανότητα είναι ότι η βιοψία ήταν αρνητική για κακοήθεια. Μήπως έχουμε κάποιο άλλο να... γιατί έχει πέσει η μπαταρία μάλλον σε αυτό. Έχουμε άλλο δείκτη. Λοιπόν, η μία πιθανότητα λοιπόν είναι να είναι αρνητική για κακοήθεια. Αλλά λέει, είχε παρουσία στοιχείων φλεγμονής. Κρατήστε το λίγο στο μυαλό. Ένα άλλο σενάριο, η βιοψία ήταν αρνητική για κακοήθεια, αλλά υπήρχαν αιστείες χαμηλόβαθμης επιθυλιακής νεοπλασίας. Low grade pin. Αυτή τη δεδομένη στιγμή πιστεύετε... Να πάρουμε λίγο συνέντευξη γι' αυτό. Ναι, αυτό σταματάω σε αυτή τη... Πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό θα ήθελα... Λοιπόν, για το low grade pin, μπορείτε λίγο να μας πείτε πώς το χειρίζεστε. Δεν θα το έλαμβανα υπόψη έτσι στη σκέψη μου για επαναληπτική βιοψία. Εγώ θα ήμουν ακόμα πιο σκληρός. Εσείς, μισό λεπτό. Θα άλλαζα παθολογάνωμα. Ακριβώς. Μην το λες. Ας το λίγο. Να το βρίσκαμε, τα ακούστηκε. Κύριε Χατζηχρήστο, άμα πάω με αυτό το ρυθμό, ξέρετε τι ώρα θα φύγουμε από εδώ πέρα μέσα. Ναι. Άρα η θέση επίσημη πλέον είναι το low grade pin να μην μας το γράφουν καθόλου. Σαφέστατα. Και δεν πρέπει να το γράφουν οι παθογονατόμοι, έτσι. Σας το ξαναλέω, θα τράβαγα το αυτή του ή της παθογονατόμου που το έχει υπογράψει αυτό το πράγμα και αν είχα ιδιωτική σχέση μαζί της ή μαζί του, θα άλλαζα παθογονατόμο. Θα έλεγα, παιδάκι μου, τελείωσε. Πάνω απ' ότι δεν έχεις ανοίξει βιβλίο τα τελευταία χρόνια που λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε καν το low grade pin. Και ακόμη χειρότερα, όταν η ορολογία προσθέτει την τραεπιθύλια νεοπλάσια που έχει πάει ο άρρωστος ή ο γιος του ή η κόρη του στο διαδίκτυο και έχει χτυπήσει και λέει νεοπλάσια, Παναγία βόηθα, άντε τώρα να ξεκινήσεις και να ξεπλύνεις το άγος από εκεί πέρα μέσα. Ωραία, άρα λοιπόν δεν πρέπει καν να αναφέρεται στην παθοανατομική έκθεση το low grade pin. Τρίτο σενάριο. Βιοψία αρνητική για κακοήθεια, αλλά πολλαπλές αιστείες υψηλόβαθμης επιθυλιακής νεοπλασίας. Τέταρτο σενάριο, αρνητική για κακοήθεια, αλλά παρουσία μιας αιστείας άτυπης υπερπλασίας. Το ASAP. Το Atypical Small Sign of Proliferation of the Prostate. Αυτά ουσιαστικά είναι τα σενάρια τα οποία μπορεί κανείς να δει σε μια παθοανατομική απάντηση. Και για να εστιαστούμε στο πρώτο σενάριο, το οποίο είναι και εκείνο το οποίο μας προβληματίζει στην καθημερινότητα ένα σωρό φορές, να πούμε εκ των προτέρων και να συμφωνήσουμε, νομίζω, πως αυτή τη στιγμή τα guidelines γενικώς όλων των ουρολογικών εταιριών λένε ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις σαφέστατα αποτελούν ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας. Έτσι, αυτά είναι τα ευρωπαϊκά guidelines αυτή τη στιγμή και τα αμερικάνικα και το καθεξής. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να προβληματιστούμε πρώτα και κύρια είναι πότε θα γίνει επανέλεγχος. Γιατί βάλαμε την ένδειξη σε αυτόν τον άνθρωπο ότι έπρεπε να κάνει βιοψία. Την κάναμε.
βγήκε αρνητική με στοιχεία φλεγμονής. Δεν νομίζω πως υπάρχει βιοψία που να βλέπετε που να μην γράφει ο παθανατόμος από κάτω και στοιχεία φλεγμονής. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Και θα βάλουμε το ερωτηματικό το οποίο έθεσε ο συνάδελφος προηγουμένως. Χρειάζεται αγωγή με αντιβιωτικά? Εδώ είναι λίγο διαφορετικό το ερωτηματικό. Εσείς είπατε το αν θα χρειαστεί να κάνουμε προηγουμένως αντιβιωτική αγωγή. Θα το σχολιάσουμε μετά. Θα αξιολογήσουμε τις διάφορες μορφές του PSA, την κινηματική του, το PCA3. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια νομογράμματα. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες περίεργες τεχνολογίες της σύγχρονης απεικόνησης. Και τι τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε στην επαναληπτική βιοψία, αν την αποφασίσουμε τελικά? Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ιστορία του πρώτου. Έτσι, βγήκε 3,3 του PSA του, βιοψία αρνητική, με στοιχεία φλεγμονής. Πώς θα τον χειριστούμε τον άρρωστο αυτόν? Ποιο θα του πούμε πότε θα ξανακάνει PSA, πότε θα τον ξαναδούμε εμείς? Τι κάνετε στην πρακτική σας? Θα ήθελε κάποιος να μου το σχολιάσει αυτό? Σε ένα χρόνο. Σε έξι μήνες. Το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί στην ουσία. Εντάξει, εγώ θα ήθελα. Εγώ θέλω την. Πείτε μου τι κάνετε εσείς. Σαφής απάντηση δεν έχει βρεθεί. Αλλά στην κλινική πράξη μετά από ένα εξάμηνο. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του ότι δεν έχουμε στοιχεία με τα οποία να θεμελιώνεται. Άρα έτσι, απριόρι, ας πούμε, έχει παιδιά. Άρα να υποθέσω, να υποθέσω ότι το ακροατήριο κυμαίνεται μεταξύ των 6 μηνών και του 1 χρόνου. Υπάρχουν κάποιοι για 3 μήνες ότι θα ξανά έκανα ένα PSA σε αυτόν τον ασθενή επειδή θα έπαιρνε και την αντιβίωση μετά τη βιοψία? Να σηκώσουν χέρι. Ναι, στους 3. Ένα, δύο, τρεις. Στους 6. Και πόσοι θα άφηναν χρόνο? Μάλιστα, 3 τάσεις. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα λοιπόν ουσιαστικά αντιπροσωπεύει και σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Να δώσω λίγο πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Εγώ τι θα έλεγα στον ασθενή μου? Ναι. Στον συγκεκριμένο ασθενή. Θα του έλεγα ότι ισχύουν δύο πράγματα. Πρώτον, κατά πάσα πιθανότητα, το κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι σε ποσοστό σχεδόν 90% δεν έχει καρκίνο του προστάτου. Ή αν έχει, δεν είναι κλινικά σημαντικό. Γι' αυτό δεν βγάθηκε στη βιοψία. Με την πρώτη βιοψία. Με την πρώτη βιοψία. Και θα το δούμε αυτό το πράγμα. Εφόσον δεν έχει άλλους παράγοντες κινδύνου, θα κάνει ένα επαναληπτικό PSA στον χρόνο, το οποίο θα το αξιολογήσουμε στη διετία για να δούμε αν χρειάζεται βιοψία ξανά ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν σε αυτήν την ιστορία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που αντανακλούν και τον παγκόσμιο προβληματισμό αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Και αν θέλει κανείς να πει τι θα κάνω, παιδιά, σε αυτή την ιστορία, πώς θα λύσω το πρόβλημά μου στην καθημερινότητά μου, ποια άποψη θα ακολουθήσω, στους 3 μήνες, στους 6 μήνες, στον 1 χρόνο, στα 2 χρόνια, από πού μπορεί να αντλήσω στοιχεία σε αυτή την ιστορία? Εκείνο που σκέφτηκα σήμερα όταν ερχόμουν, και είναι λάθος μου, σας το εξομολογούμε για αυτή την ιστορία, είναι ότι έπρεπε να ψάξω και το control arm από την PCPT, από την Prostate Cancer Prevention Trial. Όμως, θεώρησα πολύ έξυπνο να σας δώσω τα στοιχεία το τι καρκίνοι είχαν ανεβρεθεί στα μεσοδιαστήματα του screening από τα δύο κέντρα συμμετοχής στην μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη του screening, από το Rotterdam και από το Göteborg, που είχαν διαφορετικό μεσοδιάστημα, 2 και 4 χρόνια, στο screening. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν αυτό, πόσοι καρκίνοι ανακαλύφθηκαν? Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση. Τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας ήταν ότι στη διετία, λέει, βρήκαμε πιο πολλούς καρκίνους, αυτούς τους ενδιάμεσους καρκίνους, από ό,τι στην τετραετία. Αυτό το βρήκανε σε αυτή τη μελέτη. Έχουμε ένα άλλο δεδομένο, κάποιοι, είναι expert opinion αυτό, δεν είναι... Αυτή η μελέτη δεν είναι κάτι που έγινε με πραγματικά νούμερα, η οποία τι λέει? Δεν είναι γνωστό το πότε πρέπει να ξανακάνουμε. Εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Αλλά είπαμε ότι όταν υπάρχει το SAP ή πολλαπλές αιστείες του High Grade Pin, αποτελούν ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας. Τον υπολογιζόμενο κίνδυνο ύπαρξης προστατικού καρκίνου, που εξαρτάται, λέει, από το αν
αυξάνονται τα επίπεδα του PSA ή εάν υπάρχει, δημιουργηθεί η εντύπωση στην δακτυλική εξέταση ότι υπάρχει προσεκτικός καρκίνος. Και αυτοί τι λένε, ότι όσο πιο αργά γίνει η βιοψία η επαναληπτική, αυξάνει και η πιθανότητα να βρει τον καρκίνο. Ακούγεται λογικό, διότι σε αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να μεγαλώσει ένας καρκίνος ο οποίος υπήρχε εκεί πέρα προηγουμένως. Όταν έρχεται αυτή η ομάδα, η οποία είναι από την ομάδα του Cleveland, για να μας πούν την εμπειρία τους και πότε τελικά θα πρέπει να ξανακάνουμε βιοψία, πάλι λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, συστήνουμε να κάνουμε επαναληπτική βιοψία κάθε 2-3 χρόνια μετά από την ανέβρεση high grade thin. Πού? Σε νέους ανθρώπους. Όταν έχουν αρρώστους μια SAP, θα ξανακάνουν την επαναληπτική βιοψία στους 6 μήνες. Εκείνο όμως που έχει σημασία για το σενάριο που έχουμε ξεκινήσει είναι ότι για τους αρρώστους που είχαν εντελώς φυσιολογική βιοψία στην πρώτη τους βιοψία, ο χρόνος για την επαναληπτική θα πρέπει να προσαρμοστεί στους παράγοντες κινδύνου που έχει αυτός ο άρρωστος. Και το αφήνει στην κλινική κρίση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, πιάσω το αυγό και κούρευτο. Διονύση, να ρωτήσω κάτι, Διονύση. Ανεξάρτητα από την τιμή του PSA, εάν η τιμή του PSA έχει πέσει, έχει πάει στο 2. Πότε θα ξανακάνουμε τον έλεγχο, αυτό είναι το ερωτηματικό. Θα μετρήσουμε το PSA ξανά στους 6 μήνες, αυτό στους λέω. 3 μήνες, στον 1 μήνα ή στον 1 χρόνο. Ωραία, εγώ λέω ότι το μετράτε στους 6 μήνες το PSA και το PSA έχει πέσει. Αυτό μας διαφοροποιεί κατευθείαν το πότε, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στο ερωτηματικό, όχι, ναι. Πότε θα ξαναδούμε τον άρρωστο. Νομίζω πως είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Πότε θα ξανακάνουμε PSA. Αυτό που μας είπατε για τα 2-3 χρόνια, αφορά νομίζω τις βιοψίες, δεν αφορά το πότε θα κάνουμε PSA. Όχι, το screening... Το Cleveland έλεγε... Όχι, το screening προηγουμένως, το Rotterdam και το Göteborg, ήταν και το PSA κάνανε κάθε 4 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια, αντιστοίχως. Γι' αυτό λοιπόν είναι ερωτηματικό ακόμα και το πότε θα ξανακάνεις PSA. Έτσι, γιατί από εκεί είναι και ουσιαστικά αυτό που λένε ότι να προσαρμοστεί στους παράγοντες κινδύνου του συγκεκριμένου αρρώστου. Και σαφώς, ο τρόπος μεταβολής του PSA στο χρόνο θα είναι καθοριστικός για το αν θα αποφασίσει κανείς να κάνει επαναληπτική βιοψία ή όχι. Αλλά το θέμα είναι πότε θα το κάνει. Πότε θα το ξαναμετρήσει. Στους 3 μήνες, στους 6 μήνες, στον 1 χρόνο. Και επομένως, εκείνο το οποίο νομίζω πως μπορούμε να αποδεχθούμε στο μυαλό μας είναι πάλι από το Cleveland που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς συστήνουμε να κάνετε ουσιαστικά στον 1 χρόνο όταν ήταν απόλυτα φυσιολογική η προηγούμενη βιοψία. Νομίζω πως το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε εμείς και θα σας πω το τι κάνω κι εγώ όσο σημασία έχει αυτή την ιστορία είναι ότι ο καρκίνος που μπορεί να έχουμε χάσει στην αρχική βιοψία δεν είναι τόσο τραγικός για τον άρρωστο στην πορεία του επόμενου χρόνου. Όταν φτάνουμε στο σημείο να μας λένε ότι κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν έχει πολλαπλές εστίες high grade pin, θα πάμε και κάθε 2-3 χρόνια σε νέους αρρώστους. Αυτό υπονοεί από πίσω τους πιο ηλικιωμένους αφήνουμε απ' έξω. Η προσωπική μου πρακτική σε αυτή την ιστορία είναι ότι ακολουθώ το εξάμεινο. Και εκεί είναι η απόλυτη αξιολόγηση της τιμής του PSA. Αν αυτός ο άνθρωπος εννοείται ότι έχει χαμηλότερο PSA, δεν έχει καμία απολύτως ένδειξη να του κάνει επαναληπτική βιοψία. Και όταν έχει high grade pin και SAP. Όχι. Μιλάμε για την αρνητική βιοψία. Αν έχει high grade pin, νομίζω πως και πολλαπλές εστίες, νομίζω πως και θα το δούμε και στο τέλος όταν θα ολοκληρώσουμε την οδηγία για αυτή την ιστορία, η ύπαρξη ASAP και η ύπαρξη που είναι η πιο έντονη ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας, εκεί θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία. Όχι ότι θα κάνουμε έναν επανέλεγχο για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία. Η ύπαρξη ASAP και η ύπαρξη πολλαπλών εστιών high grade pin αποτελούν ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας.
Όχι για επανέλεγχο, για απόφαση αν θα ξανακάνουμε. Διονύση, να πω κάτι, ναι. Με συγχωρείς. Είναι πολύ ξεκάθαρο έτσι όπως το θέτετε. Αλλά πολύ συχνά όμως έχουμε έναν άρρωστο με high grade pin, ο οποίος του λέμε ναι, θα πρέπει να σου ξανακάνω. Είμαι ένα SAP, όπως λέγαμε παλιότερα. Βλέπω καινούριες μελέτες που ομολογώ ότι δεν την είχα διαβάσει. Παρ' όλα αυτά όμως ο άρρωστος θα μας έρθει έτοιμος με ένα PSA. Και αν αυτό μας δείχνει πρώτα ένα high grade pin, όπως λέμε, και το PSA του είναι μικρότερο τώρα. Νομίζω πως είναι εντελώς ξεκάθαρο και να το ξεμπερδέψουμε εντελώς για αυτό το πράγμα. Η ύπαρξη πολλαπλών εστιών high grade pin. Ένα το κρατούμενο. Και ακόμη πιο έντονα, πιο επιτακτικά, η ύπαρξη ASAP αποτελούν ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας. Σε 6 μήνες. Να το πω διαφορετικά. Όταν υπάρχουν, όταν υπάρχουν αυτά, καταργείται η αξία του PSA. Εννοείται. Αυτό νομίζω να είναι ξεκάθαρο για αυτό το πράγμα. Το είπαμε ευθύς εξ αρχής, από τα σενάρια που είπαμε. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο εστιάζω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχετε αρνητική βιοψία, δεν έχετε high grade pin, δεν έχετε ASAP και έχετε έναν άρρωστο που είχε ένδειξη για να κάνει βιοψία, την κάνατε και βγήκε αρνητική. Και το πώς τον προχωράμε αυτόν τον άρρωστο. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι έχει ασφάλεια αυτός ο άρρωστος να μην ξανακάνει έλεγχο για τον επόμενο χρόνο, αλλά επειδή τα πράγματα δουλεύουν και στη χώρα μας με κάποιο τρόπο και η νοοτροπία των άρρωστων είναι συγκεκριμένη κλπ. Σας λέω την προσωπική μου θέση και το τι κάνω χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν υπάρχει και πουθενά απόδειξη ούτε για αυτό ούτε για τίποτα άλλο. Ό,τι κάνω, ξανά επανάληψη στο εξάμεινο. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Σε ύπαρξη πολλαπλών high grade pin ή ASAP, πότε ξανακάνετε βιοψία? Το είπαμε. Στους 6 μήνες. Γιατί? Γιατί όχι στους 3? Γιατί η πιθανότητα γιατί να υπάρχει. Γιατί όχι νωρίτερα, ρωτάω. Νωρίτερα. Ναι, γιατί τον αφήνετε με το άγχος. Το ASAP ειδικά περιέχει μεγάλη πιθανότητα στην επαναληπτική. Είναι σαν ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε τελικά. Γιατί να το αφήνουμε να αιωρείται 6 μήνες? Μήπως είναι μεγάλο διάστημα? Απλά το ρωτάω. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω βιοψίες προστάτη κατευθυνόμενες με υπερήχους το 1994, εντάξει, τι να κάνουμε, οι πρώτες βιοψίες κατευθυνόμενες με υπερήχους γίνανε στο Λαϊκό από τον υποφυνόμενο, οι πρώτες βιοψίες από υπερηχολόγο, ακτινολόγο, από τον Παύλο τον Ζουμπούλη την ίδια χρονιά. Αυτή είναι η ιστορία. Τι να κάνουμε, και γέρος είμαι, κύριε Χατζηχρήστου, ό,τι θέλετε πείτε μου για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήταν τότε η οδηγία μέσα στις 4 με 6 εβδομάδες να ξανακάνουμε βιοψία. Και τότε ήταν αρκετά έντονη η αντίδραση των αρρώστων που θα μπαίνανε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ξανά σε βιοψία. Ποια είναι η αντίδραση των αρρώστων που θα ξανακάνουν βιοψία? Ποια είναι η ψυχολογία τους? Δεν είναι κάτι τόσο ευχάριστο η βιοψία του προστάτη, έτσι δεν είναι? Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει την όλη ιστορία και γι' αυτό το λόγο πλέον έγινε λίγο πιο ανθρώπινη η προσέγγιση από εκείνο το ξερό τότε, ξανακάνε βιοψία και ξανακάνε βιοψία. Και αυτό το ερωτηματικό ερχόμαστε τώρα να απαντήσουμε. Αν μιλήσετε με τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν και ξανακάνουν και ξανακάνουν βιοψία, έχουν λαλήσει στο τέλος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε και σαφείς, και αυτό είναι το νόημα αυτού του εικονικού αρρώστου απόψε, να δώσουμε μια πιο μεγάλη σαφήνεια για το πότε πρέπει να ξανακάνουμε. Δεν είναι ότι η βιοψία του προστάτη είναι μια απλή ιατρική πράξη, την οποία ωραία και λοιπόν τι έγινε. Δεν είναι ένα υπερηχογράφημα. Νομίζω ότι μέσα στην υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι θα φτάσω σε ένα σημείο που προσεύχονται να βγει η διάγνωση να τελειώνει αυτό το μαρτύριο της αγωνίας. Αν θέλετε για αυτό το πράγμα, έχει γίνει αντίστοιχη μελέτη για την ιστορία της ψυχολογικής αντιμετώπισης και της διαταραχής της ποιότητας ζωής που υπάρχει. Από ποιον έχει γίνει? Έχει γίνει στη Σουηδία, αν θυμάμαι καλά. Εσύ έχεις κάνει κάτι? Εγώ έχω κάνει για κάτι άλλο, για το μετατραυματικό στρες, για αυτό το πράγμα, μην το μπερδεύετε. Εκείνο το οποίο έχει γίνει είναι ότι ήταν πολύ λιγότερη η κακή επίδραση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που είχαν θετική βιοψία του προστάτη. Έτσι, ότι είχαν κακοήθεια.
Το πήρανε στη Μούρη, μπαμ, τελείωσε αυτό το πράγμα σε σχέση με αυτούς που ήταν ήξης αφήξης, ούκεν πολεμοθνήξης όπως εδώ πέρα. Ναι. Κάνω μία ερώτηση γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά και η γνώμη του ακροτηρίου. Γιατί κάνουμε επαναληπτική βιοψία? Κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι συνυπάρχει καρκίνος τον οποίο χάσαμε στην πρώτη βιοψία ή το high grade pin και το ASAP θα εξελιχθούν? Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Πριν να φτάσω στο τέλος, ή θα εξελιχθεί το ASAP. Γιατί με αναγκάζεται για αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένες, έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες μελέτες που λένε ότι την εποχή που κάνουμε 12 βιοψίες, 12 cores, χάνουμε το 30% των καρκίνων που υπάρχουν. Έτσι. Και οι οποίοι είναι κλινικά σημαντικοί. Αφήστε απ' έξω την ιστορία του high grade pin, αφήστε απ' έξω την ιστορία του ASAP. Ξεχάστε το σας παρακαλώ πολύ και μην επανερχόμαστε σε αυτό το πράγμα. Η ύπαρξη high grade pin πολλαπλών εστίων, όχι μονήρους εστίας, πολλαπλών εστίων και ASAP, σημαίνει πρέπει να γίνει επαναληπτική βιοψία εντός εξαμήνου. Τελεία, παύλα. Εντάξει, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση πάλι πάνω σε αυτό. Ωραία. Όπως σωστά είπατε, η βιοψία είναι μια παρεμβατική διαδικασία, επηρεάζει τον άρρωστο. Οι μέτρες του PSA είναι πολύ πιο απλό. Το νόημα των οδηγιών από τα guidelines είναι δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση ο άρρωστος με πρώτη βιοψία και ASAP να έχει έναν καρκίνο από τον οποίο θα κινδυνεύει χωρίς να ανεβάζει το PSA του όμως. Ενώ επάνω σε αυτό που είπε και ο κύριος Καραγιάννης, δηλαδή... Το PSA, εσάς, μέσα στο μυαλό σας, το PSA αντανακλά τον καρκίνο, τον πραγματικό καρκίνο που έχει ένας άνθρωπος? Όχι, αλλά η διακύμανσή του, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, ότι... Εγώ πολύ φοβάμαι, πολύ πιο πολύ, τους καρκίνους εκείνους, οι οποίοι είναι με πολύ χαμηλό PSA και οι οποίοι ξαφνικά μπορεί να έχουν ένα γκλίζον 10. Διότι όσο πιο αδιαφοροποιούνται στους καρκίνους, τόσο λιγότερο PSA θα κάνει. Κύριε Μητροπλέ, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πάλι σε αυτό που είπε ο Σταύρος, γιατί ίσως είναι και μια απάντηση στον κύριο Παπαδόπουλο. Την κάνουμε τη βιοψία γιατί θα μπορεί να συνυπάρχει στο ASAP καρκίνος ή το ASAP θα εξελιχθεί σε καρκίνο? Για μένα το high grade pin, η θεωρία που πιστεύουμε είναι ότι συνυπάρχει καρκίνος κάπου αλλού. Για το ASAP είναι ότι είναι η πραγματική προκαρκινική βλάβη η οποία εξελίσσεται σε καρκίνο. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με τους καρκινολογούς για αυτό το πράγμα, εκείνοι που το έχουν μελετήσει το θέμα, θα σας πούν ότι θα γράψω ASAP επειδή δεν τολμάω να γράψω καρκίνο του προστάτη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει καρκίνο του προστάτη. Οι άνθρωποι, οι παθονατόμοι που ασχολούνται ακριβώς με αυτή την ιστορία. Θα συστήσουμε στη νέα βιοψία πάλι 12 κορς ή θα πούμε, ξέρεις... Αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν για το πότε θα ξανακάνουμε τον επανέλεγχο, δεν μπορώ να σας δώσω τεκμηριωμένη επιστημονικά οδηγία, guidelines, ότι θα κάνετε στους 3 μήνες, στους 6 μήνες ή στον 1 χρόνο. Το μοναδικό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα στη βιβλιογραφία που να υποστηρίζει ότι υπάρξουν κάποιοι καρκίνοι σε αυτό το χρονικό διάστημα οι οποίοι να είναι απειλητικοί για τη ζωή του αρρώστου. Άρα λοιπόν η επιλογή του εξαμήνου, του εννιαμήνου ή του χρόνου είναι στην αποκλειστική διάθεσή σας και στη σχέση που έχετε με τον άρρωστο και εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η ψυχολογία του αρρώστου. Δηλαδή ακόμα και για την αρχική βιοψία, με κάνετε τώρα να φεύγω λίγο από το δεδομένο. Η προσωπική μου θέση όταν κουβεντιάζω με έναν άρρωστο είναι: κοίταξε να δεις, μπορείς να κάνεις τη βιοψία σου αν θέλεις. Έχεις ένδειξη αυτή τη στιγμή να κάνεις βιοψία. Το αν θα την κάνεις τώρα ή αν θα την κάνεις στους 3 μήνες ή στους 6 μήνες, είναι κάτι το οποίο το αφήνω στην κρίση σου. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Αν ο άρρωστος από πίσω και εκείνο, τι του λέω? Αν η έννοια που έχεις μέσα στο μυαλό σου, αν έχεις καρκίνο του προστάτη ή όχι, είναι τόσο σημαντική που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς το βράδυ, έλα να κάνουμε βιοψία αύριο το πρωί. Αν αυτό το πράγμα δεν σε επηρεάζει και έχεις μια σειρά από επαγγελματικές υποχρεώσεις ή θέλεις να το ξανασκεφτείς ή θέλεις να ξανατσεκάρεις το PSA σου αν είχε γίνει λάθος ή οτιδήποτε άλλο, έλα ξανά σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες. Έτσι, για να απελευθερωνόμαστε από αυτό το τραγικό πράγμα, έχω πιθανότητα να έχω του καρκίνου του προστάτη, άρα πεθαίνω αύριο το πρωί, αν δεν κάνω απολύτως τίποτα ή αν τον ανακαλύψω σήμερα ή αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν,
Το πότε θα ξανακάνουμε τον επανέλεγχο, νομίζω πως κάπου το περάσαμε. Χρειάζεται αγωγή με αντιβιωτικά. Και ας ξεκινήσουμε από το ερωτηματικό του συναδέλφου προηγουμένως. Έρχεται αυτός ο άρρωστος, λοιπόν, ο οποίος είχε ανέβει το PSA του, μπορεί να μην ήταν 3,3, να ήταν 5,3 ή 6,3. Δεν κάναμε βιοψία ακόμα. Θα του δώσουμε αντιβιωτικά. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει φοβερά διαδεδομένη. Να διαχωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αν έχει συμπτώματα ή δεν έχει συμπτώματα ο άρρωστος. Αν έχει συμπτωματολογία λοιπόν προστατικής φλεγμονής, σαφέστατα θα οδηγηθεί κανείς στην αντιμετώπιση της φλεγμονής, που δεν είναι το παρόντος να πούμε το τι θα κάνουμε. Αν δεν έχει συμπτώματα φλεγμονής, μα Χριστός και Παναγία, για ποιο λόγο να δώσεις αντιβιωτικά? Και επειδή αυτό να μην αποτελεί προσωπική μου θέση, σας απαντάω ότι έχουν γίνει πάμπολες μελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι είτε δώσεις αντιβιωτικά, είτε δεν δώσεις αντιβιωτικά, είτε πέσει το PSA δίνοντας αντιβιωτικά, είτε δεν πέσει το PSA δίνοντας αντιβιωτικά, το ποσοστό ανίχνευσης προστατικού καρκίνου είναι πανομοιότυπο. Άρα λοιπόν, το να δώσει κανείς αντιβιωτική αγωγή σε ασυμπτωματικό άρρωστο που έχει ανεβασμένο PSA, δεν αποτελεί σωστή κλινική πρακτική της καθημερινότητας. Δυνεύεις και να σου κάνει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν του δώσουμε. Επειδή έχω πει δύο-τρεις φορές για αυτό το σχόλιο. Έρθει λοιπόν, έρθει με ένα 5 PSA, 60 χρονών όπως λέτε, του δίνεις αντιβίωση και του μετράς μετά από ένα μήνα και έρθει 1,4. Τότε νομίζω πως δεν είχε αξιολογήσει κανείς σωστά το αν αυτός ο άνθρωπος είχε συμπτωματολογία προστατικής φλεγμονής ή όχι. Συγχωρήστε με, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο είδους σενάριο χωρίς συμπτωματολογία προστατικής φλεγμονής. Ή να συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα. Να τον ρωτήσετε αν είχε αυνανιστεί το προηγούμενο βράδυ, αν είχε σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του, για παράδειγμα, αν είχε δυσκυλιότητα, αν είχε δεν ξέρω τι άλλο. Και εκεί. Άγνωστο. Αλλά μπορεί. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι φιξαρισμένο σε όλους τους ανθρώπους. Επειδή το PSA είναι η πιο ηλίθια μέτρηση που μπορεί κανείς να κάνει σε επίπεδο πριν από τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη, δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πράγμα, δεν υπάρχει πιο άχρηστο πράγμα, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε με αυτή την ιστορία. Έχει υπολογιστεί ποτέ ποια είναι η πραγματική παραγωγή του PSA από προστατικά κύτταρα φυσιολογικού προστάτη, υπερπλαστικού προστάτη, καρκινικού προστάτη με διαφορετικό βαθμό διαφοροποίησης? Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει. Γκρόσο μόντο όμως. Η αλληλοπικάλυψη αυτής της ιστορίας είναι απίστευτη. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να εμπιστευτείς το PSA αυτό καθ' αυτό και θα πάμε μετά στα κριτήρια που θα έχουμε όσον αφορά το PSA αυτό καθ' αυτό και τις διάφορες μορφές του για να αποφασίσουμε ή όχι επαναληπτική βιοψία στον προστάτη. Είναι το επόμενο. Αφήστε λίγο την ιστορία της φλεγμονής, αν θέλετε. Παρακαλώ. Νομίζω αυτό που είπατε για τα αντιβιωτικά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αν μπορούσαμε να το βάλουμε με τίτλο στο site της εταιρείας θα ήταν πολύ χρήσιμο. Μου έχουν τύχει ασθενείς οι οποίοι πλέον έρχονται και παίρνουν αντιβιωτικά από μόνοι τους, γιατί το έχουν ακούσει από γιατρούς. Πριν ρωτήσουν, κάνε τη γνώμη. Η ιστορία της κατάρρευσης της αντιβιωτικής αγωγής κυνηγώντας το PSA είναι μια τραγωδία και μισή, που απλά και μόνο δεν μου επιτρέπεται από δημόσιο βήμα να την χαρακτηρίσω περαιτέρω. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας ουρολόγων δίνει αντιβιωτικά. Συντριπτική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν το κλείνουμε αυτό το πράγμα και προχωράμε. Και έχουμε λοιπόν. Όχι, δεν θα σας αφήσω καθόλου. Δεν έχει. Τελείωσε το πράγμα. Και ο κίνδυνος για. Δογματικά τελείωσε. Δεν έχει ένδειξη να χορηγήσει κανείς αντιβιωτικά για ένα ανεβασμένο PSA. Είναι ιατρικό σφάλμα. Παρόλο που άμα ρωτήσεις πόσοι. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί το βλέπω στην κλινική πράξη. Είμαι υποχρεωμένος. Και οι άρρωστοι αυτοί μετά. Δεν άκουσα. Τι ήταν αυτό το σαγγέλιο, το ξέρω. Το πόσοι δίνουν αντιβιωτικά για αυτή την ιστορία. Ποιο. Πόσοι από εσάς έχετε εμπειρία προσωπική από ασθενή σας να δώσατε σε έναν που δεν έχει συμπτώματα προστατισμού. Κάνετε κλινικά μικρόβια ένα μήνα. Και προχρόνες προστατείτε. Να δώσατε αντιβίωση και μετά να είδατε πεσμένο PSA.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Που είπε ο κύριος Βαρκαράκης επιπλέον είναι ότι η ιστορία της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών και της δημιουργίας του προβλήματος το οποίο μπορεί μεθαύριο να έρθει και στον τόπο μας και που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα ανθεκτικά, παρακαλώ, αν θέλετε, δώστε μου τη δυνατότητα να μπορούμε να προχωρούμε χωρίς να έχουμε μεταξύ μας τις συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δημιουργηθεί το τεράστιο πρόβλημα με τα ανθεκτικά στις κοινολώνες, στελέχη τα οποία κάνουν σύψη μετά από βιοψία του προστάτη. Και είναι έτοιμοι να αλλάξουν τις οδηγίες τους για το τι αντιβίωση θα πρέπει να δίνουν προφυλακτικά για αυτή την ιστορία. Δεν έχει χτυπήσει την πόρτα μας ακριβώς ακόμα αυτό το φαινόμενο. Το πόσο συμμετέχουμε οι ουρολόγοι με την κακή χρήση των αντιβιωτικών για την ιστορία των δίθεν φλεγμονών του προστάτη, ας μας προβληματίσει πάρα πολύ μέσα στο μυαλουδάκι μας. Στο αντικείμενο αυτό όμως τώρα, έχουμε το δεδομένο ότι στη βιοψία αυτός ο άνθρωπος τι έβγαλε, αρνητική για κακοήθεια, αλλά στοιχεία φλεγμονής. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την κατάταξη από το NIH, έχει τύπου 4 ασυμπτωματική προστατήτιδα. Έτσι δεν είναι, αυτή είναι η ταμπέλα πλέον. Ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατήτητα τύπου 4. Παρακαλώ. Υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν ακούμε. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ο παθογνωτόμος να είδε φλεγμονώδη κύτταρα στον προστάτη, στο στρώμα του προστάτου, και άλλο είναι να είδε καταστροφή της αρχιτεκτονικής λόγω φλεγμονώδους διήθησης. Η δεύτερη περίπτωση είναι η φλεγμονή. Η πρώτη είναι φυσιολογικό. Στο συγκεκριμένο άρρωστο, το τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει πρώτα να συνοηθείς με τον παθογνωτόμο, να σου πει τι περιγράφει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι ουσιαστικά ο τρόπος περιγραφής της φλεγμονής στη βιοψία του προστάτη παίζει τεράστια σημασία για το πώς τεκμηριώνουμε τη φλεγμονή. Και αν είναι αυτή η φλεγμονή βακτηριακής αιτιολογίας, ή αν είναι η φλεγμονή της ανοσολογικής κατάστασης του προστάτη, αλλά αν υπολογίσετε στη συνηθισμένη καθημερινή πρακτική το πώς θα πάρετε την απάντηση του παθογνωτόμου και σε τι ποσοστό θα πάρετε στις απαντήσεις των βιοψιών ύπαρξης φλεγμονής, είναι τεράστιο. Αυτό λοιπόν πάμε να διαχειριστούμε σε αυτή την ιστορία. Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Ασθενής τύπου 4, ασυμπτωματική φλεγμονώδη προστατήτιδα, χωρίς να έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Θα τους δώσουμε ή όχι αντιβιωτικά για να αποφασίσουμε μετά αν θα κάνουμε βιοψία στον προστάτη τους. Και σε σχέση και με το πώς θα διαμορφωθεί το PSA. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν, ναι κύριε Παπαδόπουλε, πριν φτάσουμε να σχολιάσουμε αυτή την... Σαφέστατα όχι. Και έχουμε τεκμηρίωση, παρακαλώ από το βάθος, ναι. Αν θα ξεκινήσουμε την βάση του PSA για τον άνθρωπο αυτό που έχει. Δεν έτσι ή όχι. Δεν άκουσα. Δεν θα δώσουμε αντιβίωση, σύμφωνο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν θεραπεύουμε κάτι που δεν υπάρχει. Ναι. Μη σημαντικό όμως. Με ποια τιμή PSA στην αφετηρία ξεκινάμε να το μετράμε, να δούμε αν άλλαξε κάτι σε αυτόν. Το 8, αυτό που είχε. Σαφέστατα αυτό που είχε. Δεν είναι. Ναι, βέβαια. Σαφέστατα αυτό που είχε. Και σε αυτό το πράγμα λοιπόν ήρθαν αυτοί οι καλοί κύριοι εδώ πέρα και οι οποίοι κάναν μια προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη. Δώσαν αντιβίωση, δεν δώσαν αντιβίωση. Είδανε έπεσε ή δεν έπεσε το PSA και κάνανε επαναληπτική βιοψία, έτσι κι αλλιώς, σε όλους. Και τι βρήκανε στο τέλος, ότι η συχνότητα ανέβρεσης προστατικού καρκίνου ήταν ίδια παντού. Άρα λοιπόν, δεν κυνηγάς να δώσεις αντιβιωτικά, δεν κυνηγάς το PSA με αντιβιωτικά, για να αποφασίσεις μετά αν θα κάνεις επαναληπτική βιοψία του προστάτη σε την ύπαρξη φλεγμονής μέσα στη βιοψία του προστάτη. Ναι. Υπάρχουν ασθενείς στους οποίους πάρα πολύ χορηγούν αντιβιωτικά και πέφτει το PSA. Αυτό μπορεί να μας παρασύρει. Θεωρώ ότι είναι η ίδια ομάδα ασθενών που, αν δεν έπαιρνε αντιβιωτικά και μετρούσε μετά από 3 μήνες το PSA, ούτως ή άλλως θα είχε πέσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη διακύμανση και αναγκαστικά παρασυρώμαστε επειδή συμβαίνει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί κριτήριο για να πούμε αν θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία προστάτη ή όχι. Δεν αποτελεί κριτήριο για να πούμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει πιθανότητα να έχει καρκίνο του προστάτη σε μια επαναληπτική βιοψία ή όχι. Και ερχόμαστε στην... Αυτό το πράγμα ουσιαστικά έχει, εκτός από αυτή τη μεγάλη προοπτική
τυχεοποιημένη μελέτη. Έχουμε και δύο άλλες αναφορές, οι οποίες τελικά καταλήγουν πάλι στο ίδιο πράγμα, στους αρρώστους οι οποίοι τους κάνανε βιοψία μετά. Και να έρθουμε τώρα στις διάφορες μορφές του PSA. Σε τι θα βασιστούμε? Είπαμε ότι θα τον ξαναδούμε σε 6 μήνες αυτόν τον άρρωστο και θα του πούμε, θα μας έρθεις με ένα PSA, το total PSA μόνο? Θα κάνεις και ένα free του total PSA τότε, για να δούμε το τι γίνεται? Θα καθίσουμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα μεταβολής του PSA? Θα καθίσουμε να υπολογίσουμε το PSA density? Θα μας βοηθήσουν αυτοί οι υπολογισμοί για να δούμε, να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία στον προστάτη ή όχι? Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει την χειρότερη, μα την χειρότερη ουσιαστικά παράσταση και δυνατότητα να μας βοηθήσει για το να προβλέψει το αποτέλεσμα της επαναληπτικής βιοψίας είναι το ολικό PSA. Είτε έχει πέσει, είτε έχει ανέβει, είτε έχει παραμείνει το ίδιο. Λίγο καλύτερα συμπεριφέρεται ουσιαστικά η αναλογία του ελεύθερου με το ολικό PSA σε αυτή τη μελέτη, έτσι. Γιατί θα σας δείξω κάτι άλλο μετά. Και φαίνεται ότι εδώ πέρα το PSA density, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, που είναι μεγάλη μελέτη, είχε την καλύτερη προγνωστική αξία σε αυτό το πράγμα. Είναι η πραγματικότητα αυτή? Είναι κάτι το οποίο ισχύει και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις? Αυτοί οι άλλοι από εδώ πέρα ήρθανε και κάνανε πάλι συγκριτική μελέτη και βάλανε το ολικό, βάλανε την αναλογία του ελεύθερου με το ολικό, velocity, βάλανε και το PCA3. Και εκείνο το οποίο βρήκανε είναι ότι το ολικό PSA δεν ήταν σε καμία περίπτωση σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανέβρεση καρκίνου στην επαναληπτική βιοψία ή για την απόφαση για επαναληπτική βιοψία. Και αυτοί λένε ότι, κοίταξε να δεις, μας βοήθησε πάρα πολύ η αναλογία του ελεύθερου με το ολικό. Ενώ το PSA velocity θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για μετά την δεύτερη επαναληπτική βιοψία, για την τρίτη και την τέταρτη. Και ότι ουσιαστικά εκείνο που μας βοήθησε ήταν το PSA, το PCA3. Και τι γίνεται με το PSA doubling time? Έφυγε ο κύριος Σοφράς που είχε και τη δυνατότητα να μας συνδέσει κατευθείαν στο δίκτυο και να μας υπολογίσει το PSA doubling time. Αυτοί εδώ πέρα λένε ότι, κοίταξε να δεις, όταν είναι πολύ χαμηλό το PSA doubling time, μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία και συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα. Το αποτέλεσμα από όλα αυτά τα πράγματα είναι τι? Ένα και μοναδικό. Ότι υπάρχει τέτοια διχογνωμία για το τι μας βοηθάει όσον αφορά το PSA αυτό καθ' αυτό και τις διάφορες μορφές του και της κινηματικής του και όλα τα υπόλοιπα, που δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη οδηγία που να λέει ότι με βάση αυτό θα αποφασίσετε αν θα κάνετε επαναληπτική βιοψία στον προστάτη ή όχι. Μεγάλο πρόβλημα επομένως. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, είχα μάλλον ένα ασθενή, ο οποίος ήταν 65 χρονών, είχε PSA 4,4. Του έκανα τη συνήθεια πρακτική με τα αντιβιωτικά κτλ. Ξανά έκανα σε ένα μήνα PSA και έπεσε το PSA στο 3,8. Του έδωσα και free προς total και είχε 0,27. Το αξιολογούμε αυτό ή δεν το αξιολογούμε? Γιατί σύμφωνα με τα guidelines λέει από 4 μέχρι 10, εκεί πέρα πρέπει να είναι το PSA για να είναι αξιολογήσιμο το κλάσμα. Νομίζω πως εκείνο, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την αξία του υπολογισμού της αναλογίας του ελεύθερου με το ολικό, σαφέστατα όλες οι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει οι παλιές, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής εμού και του κυρίου Αλιβιζάτου την εποχή εκείνη, 1992, έλεγε ότι έχει αξία μόνο όταν το ολικό PSA ήταν ανάμεσα 4 με 10. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα πράγματα τα οποία μιλάνε και για PSA ανάμεσα στο 2,5 με 4, που προσπαθούν να δώσουν την ίδια αξία, αλλά αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει η συνολική αμφισβήτηση της αξίας του προσδιορισμού, της αναλογίας του ελεύθερου προς το ολικό, στην πρώτη απόφαση για βιοψία. Και την κρατάνε την αξία του υπολογισμού του ελεύθερου προς ολικό, όσο με αυτά που σας έδειξα προηγουμένως την πιστεύουμε, για την απόφαση για επαναληπτική βιοψία. Εσείς τι θα κάνετε σε αυτόν τον ασθενή, πώς θα το διαχειριζόσασταν?
Θα του είχα κάνει βιοψία αυτής εξ αρχής. Ευχαριστώ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μετά από αυτό τον προβληματισμό και την διάχυση των απόψεων που υπάρχουν και οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν από καμία κλινική μελέτη για να δημιουργηθεί μία συγκεκριμένη δογματική άποψη για το τι πρέπει να γίνει ή να υπάρξει ένας βαθμός αποδεικτικής ισχύως που να οδηγήσει σε level A ή σε, έστω και σε level B grade of recommendation. Τι γίνεται? Έρχονται διάφοροι και σου λέει εγώ θα φτιάξω διάφορα νομογράμματα και θα βάλω μέσα όλους αυτούς τους παράγοντες. Και ο κάθε ένας από αυτούς βάζει και ένα και ποικιλία, ξεκινώντας από την ηλικία και φτάνοντας μέχρι ό,τι θέλετε. Σας ξεδιάλεξα τη βιβλιογραφία από αυτή την ιστορία, γιατί έχουν γίνει οι προσπάθειες από αυτά να διερευνηθεί η αξία αυτών των νομογραμμάτων και μεταξύ τους. Και ουσιαστικά αυτή τη δεδομένη στιγμή δύο νομογράμματα είναι εκείνα τα οποία έχουν αποδείξει τη μεγαλύτερη προγνωστική τους αξία για να μας πούνε την πιθανότητα για ύπαρξη καρκίνου στην επαναληπτική βιοψία και που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμα. Το ένα έχει βγει από την μελέτη της PCPT στις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά βάζει την εθνικότητα, την ηλικία, το επίπεδο του PSA, το οικογενειακό ιστορικό του προστατικού καρκίνου, το έβριμα της δακτυλικής εξέτασης και το αν έχει γίνει προηγουμένως και ποιο είναι το αποτέλεσμα της βιοψίας του προστάτη της προηγούμενης και υπολογίζει την πιθανότητα για κάτι τέτοιο. Και το άλλο, από την ευρωπαϊκή μελέτη, που είναι πιο σύνθετο και εδώ πέρα βγάζει τελικά αυτός ο άρρωστος λοιπόν 60 χρονών που έχει ένα PSA 3, που έχει μια φυσιολογική δακτυλική, που δεν έχει οικογενειακό ιστορικό, που ο όγκος του προστάτη του είναι 40 και 10 εκατοστά υπολογισμένο με την δακτυλική εξέταση, το τονίζω αυτό το πράγμα, και που προηγουμένως η βιοψία του ήταν αρνητική, τι πιθανότητες έχει μετά από 4 χρόνια να έχει προστατικό καρκίνο, 97,3%, να μην έχει προστατικό καρκίνο, 97,3%. Να έχει πιθανότητα ενός πολύ χαμηλού κινδύνου προστατικό καρκίνο 2,1% και ύπαρξης επιθετικού καρκίνου μόλις 0,7%. η χρήση λοιπόν των calculators για αυτό το πράγμα ίσως να έρχεται να μας βοηθήσει επειδή παίρνει και πιο πολλά στοιχεία στην λήψη της απόφασής μας και είναι πάρα πολύ εύκολο να τους χρησιμοποιήσει κανείς. Και να θυμίσω ότι όλα τα νομογράμματα θα τα βρείτε στο Eurotool, στο σεξιο νομογράμματα, όλα για όλη την ογκολογία του ουροπητικού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασισμένη στην δουλειά του κυρίου Γκράβα και του κυρίου Μαμουλάκη. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία λοιπόν, που μπορεί να μας βοηθήσει και από την άλλη μεριά να έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον άρρωστο για αυτό το πράγμα. Έτσι, να του πούμε, κοίταξε να δεις, πιθανότητες σου είναι αυτές. Από εκεί και μετά, shared decision που σας έλεγα και το πρωί για αυτό το πράγμα, έτσι δεν παίρνω εγώ την απόφαση για σένα, διότι δεν με πιστεύεις πια, δεν με εμπιστεύεσαι πια ή οτιδήποτε άλλο. Να, αυτές είναι οι πιθανότητες. Η μπάλα στο δικό σου γήπεδο για να αποφασίσεις εσύ τώρα. Εκείνο το οποίο νομίζω πως μπαίνει έντονα και θα μας μπει ακόμα πιο έντονα και θα είχε μπει ήδη πιο έντονα αν υπήρχαν λεφτά στην Ελλάδα, είναι η περίφημη καινούργια τεχνολογία που εισβάλλει με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Και η καινούργια τεχνολογία ξεκινάει από περίεργους υπερηχοτομογράφους μέχρι περίεργους μαγνητικούς και όλα τα υπόλοιπα. Τι έρχεται να μας πει μια εργασία η οποία είναι υποδημοσίευση αυτή τη στιγμή στο European Urology, ότι κοίταξε να δεις, οι μοντέρνες απεικονιστικές τεχνικές, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, πολυπαραμετρική διορθική υπερηχοτομογραφία, το μείγμα μαγνητικής τομογραφίας και υπερηχογραφήματος μάλλον τείνουν να δώσουν πιο πολλά στοιχεία που θα μας οδηγήσουν να πάρουμε πιο εύκολα την απόφαση για να κάνουμε επανάληψη της βιοψίας. Και αν τα δούμε αυτά τα πράγματα πιο πολύ, πάλι υποδημοσίευση αυτό το paper θα βγει σε μερικούς μήνες. Μη μου ζητήσετε να σας αναλύσω,
το πώς γίνεται η τεχνική της μίξης μαγνητικής και υπερηχοτομογραφίας. Είναι το σύστημα Artemis εδώ πέρα, όχι το πυροβόλο, έτσι όπως ξέρουμε από αυτά τα σχετικά. Το έχουν ονομάσει Artemis όμως αυτό το πράγμα. Και τελικά λέει ότι, κοίταξε να δεις... Πολυπαραμετρικό, ξέρεις, είναι βίρους. Πολυπαραμετρικό, περίπου. Όχι, δεν το ξέρω ακριβώς. Διότι αρνούμε, με την πραγματική. Όχι, άμα κανείς το ξέρει, να πει τι είναι αυτό, δηλαδή. Είναι ο συνδυασμός των πληροφοριών που παίρνει κανείς από την κλασική μαγνητική, δηλαδή την ένταση του μαγνητικού σήματος στην ΤΑΦ1 και στην ΤΑΦ2 ακολουθία, μαζί με την φασματοφωτομετρία. Δηλαδή στον υπέρηχο. Στον υπέρηχο είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται με τη χορήγηση κάποιων ουσιών ενδοφλέβια, οι οποίες είναι ενισχυτικές του σήματος σε κάποια πράγματα. Και υπάρχει και το Diffusion Magnetic Resonance, το οποίο είναι περίπου το ίδιο στο ενδιάμεσο, η πολυπαραμετρική, μαζί με το ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και το... Αλλά επειδή δεν νομίζω πως θα μπορέσουμε τόσο εύκολα να μπούμε σε αυτή την τεχνολογία, να την καταλάβουμε εμείς, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά θα γίνουμε υποχείρια αυτών οι οποίοι θα θέλουν να μας την περάσουν αυτή την τεχνολογία. Επαναλαμβάνω ότι ίσως να περάσουμε δύσκολη καιρή και δεν θα έχουμε μια τέτοιου είδους πίεση, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να είμαστε αναγκασμένοι να απολογούμεθα για ποιο λόγο δεν έχουμε αυτό και δεν έχουμε το άλλο. Πάντως, εδώ πέρα τι λέει, ότι κοίταξε να δεις, βρήκα σημαντικά, κλινικά σημαντικούς καρκίνους πιο πολύ όταν χρησιμοποιήσω την τεχνολογία σε συνδυασμό. Αυτό το fusion σύστημα, το Artemis που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά από την άλλη μεριά, τι γίνεται, αυτοί τι κάνανε. Κάνανε μια προοπτική μελέτη που να συγκρίνουν την διορθική υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία επαναληπτική του προστάτη, την περινεϊκή βιοψία του προστάτη και την καθοδηγούμενη από μαγνητική τομογραφία. Και δεν βρήκανε διαφορές στο detection rate κλινικά σημαντικών καρκίνων μετά από αυτό το πράγμα. Άρα, το συμπέρασμα που βγάζω εγώ από αυτό είναι ότι η καινούργια τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο απριόρι θα το αποδεχθούμε σαν εκείνο το μέσον με το οποίο θα έχουμε πραγματικά καλά αποτελέσματα από αυτή την ιστορία. Και ας έρθουμε τι τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε για την επαναληπτική βιοψία. Ξεκινώντας πρώτα και απ' όλα, βέβαια, από τον ορισμό. Το extended είναι τα 12 cores. Το saturation, η βιοψία κορεσμού, είναι τα 20 cores. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει περάσει στην ιστορία της ουρολογίας το sextant. Δηλαδή η ιστορία το να κάνει κανείς 6 βιοψίες είναι η ιστορία της ουρολογίας. Η πρακτική λέει ότι κάνουμε extended. Η πρώτη βιοψία είναι extended. Και να αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εκείνο το οποίο έχει βγει από τις διάφορες μελέτες είναι ότι στην επαναληπτική βιοψία έχουμε χάσει 30% των αρρώστων που είχαν κλινικά σημαντικό καρκίνο. Και δεν τους βρήκαμε στην πρώτη βιοψία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Ξεκινάμε πλέον, είναι δεδομένο ότι η πρώτη μας βιοψία θα είναι με 12 cores. Και αυτή είναι η τεχνική την οποία θα ακολουθήσουμε στην πρώτη μας βιοψία, για τα 12 cores. Και αυτή είναι η τεχνική των 20 cores, το saturation biopsy που θα ακολουθηθεί στην επαναληπτική βιοψία. Εδώ είναι το paper, να καθίσει κανείς αν θέλει να το δει και πιο αναλυτικά. Άρα λοιπόν η επαναληπτική βιοψία είναι εκείνη η οποία θα γίνει σε επίπεδο saturation. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και στην αρχική βιοψία και από τον όγκο του προστάτη. Για να έρθουμε στο τέλος για αυτό το πράγμα. Σχηματικά πάλι ότι θα πρέπει στην επαναληπτική βιοψία να κατευθυνθούμε και ουσιαστικά στην... προς τη μεταβατική ζώνη, πολύ σημαντικά. Θα κάνουμε διαπερινεϊκή βιοψία στην επανάληψη ή θα κάνουμε ξανά διορθική. Είναι δεδομένο ότι αν κανείς κάνει διαπερινεϊκή βιοψία θα βρει πιο πολλούς καρκίνους και στην επαναληπτική βιοψία. Απλά και μόνο να σκεφτόμαστε ότι η νοσηρότητα η οποία μπορεί να προκύψει
και η αναγκαιότητα να πάρει νάρκωση ο άρρωστος για να κάνει την διαπερινοϊκή βιοψία είναι πολύ σημαντική. Έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, ότι έτσι εύκολα. Βέβαια, ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ουρολόγοι οι οποίοι να συστήνουν αυτή την ιστορία. Θα κάνετε διουρηθρική προστατεκτομή αντί για επαναληπτική βιοψία? Υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει εμπειρία που να πει ότι θα φτάσω να κάνω διουρηθρική προστατεκτομή αντί για διορθική υπηρεχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία του προστάτη? Την πιστεύει κανείς? Σαν πρώτη παραληπτική. Ή σαν δεύτερη, ή σαν τρίτη. Σαν πέμπτη παραληπτική. Ή οποτεδήποτε. Πάντως να υπάρχει ένδειξη για την κλασική τη διορυθρική, δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι, μόνο και δεν είναι αποφακτικό ο άρρωστος. Έχουμε έναν άρρωστο που έχει λάτς, είναι μαγαρά βολεμένος με έναν αλφα μπλόκερ. Έτσι. Και φτάνει 4 βιοψίες, τίποτα. 4 σας λέω εγώ. Θα φτάσει ποτέ να χρησιμοποιήσει κανείς, για να το βάλω πιο έντονα, θα φτάσει να χρησιμοποιήσει ποτέ την διουρηθρική προστατεκτομή για να αποδείξει ότι κάποιος έχει καρκίνο? Να πω την αμαρτία μου για ασθενή δικό μου. Μέχρι στιγμής δεν το έχω κάνει. Αλλά έχω δύο περιστατικά που έχουν έρθει από συνάδελφο που μετά από την δεύτερη βιοψία δεν βρέθηκε τίποτα. Βέβαια, είχε ανεπτυγμένη μεταβατική ζώνη κτλ. Πιστεύω ότι δεν ξέρει να κάνει βιοψίες, είναι καθόλου τέλος πάντων αξιόπιστες οι βιοψίες που έκανε. Μετά τον οδήγησε σε τρουπέ και έβγαλαν, δύο περιστατικά έβγαλαν καρκίνο εκεί πέρα μέσα. Να πω την αμαρτία μου, επειδή έχω ένα περιστατικό, συγγνώμη, ο οποίος έχει γύρω στα 90 μιλιλίτρα προστάτη, με 90 με 95, έχουμε ιστορικό καρκίνο στην οικογένεια, πατέρας, σε νεαρή ηλικία σχετικά, τέλος πάντων, 60 χρονών. Αυτός είναι στην ίδια ηλικία τώρα πλέον. Έκανα δύο βιοψίες, οι οποίες γενικώς έχω την τάση, δυστυχώς, τέλος πάντων, ευτυχώς δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά ποτέ δεν υιοθέτησα το 3x3, ποτέ δεν υιοθέτησα το 4x4, το 5x5, τέλος πάντων, γενικώς τρυπάω πολύ τον προστάτη, χωρίς ευτυχώς να έχω ακόμα πλοκές. Παίρνοντας δηλαδή συνολικά από τον κάθε λοβό, ουσιαστικά γύρω στα 10 με 15 την πρώτη φορά και 15 με 16 νομίζω την δεύτερη από τον κάθε λοβό, μου έβγαζε μόνιμα, και στις δύο δηλαδή, υπερπλασία προστάτη, χρόνια φλεγμονή και τίποτα άλλο, ούτε υποψία. Και τώρα πλέον σκέφτομαι μήπως να τον οδηγήσω στο να κάνει είτε διακιστικά είτε με τουρπέ, για να μπορέσω να βγάλω μια διάγνωση, γιατί είμαστε σε μια κρεμότητα. Έχει και το οικογενειακό ιστορικό. Πόσοι έχουν κάνει διουρηθρική σε ασθενή με αμφισβητούμενο περιστατικό? Πόσοι έχουν κάνει? Έκανε μία βιοψία, δεν έδειξε, δεύτερη, δεν, και μετά να σου κάνω μία διουρηθρική για να φάμε πολύ ιστό. Ναι. Πώς έχουν κάνει? Κυνηγώντας τον καρκίνο, διουρηθρική να προτείνετε. Μάλιστα. Πολύ μικρός ο αριθμός. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτό προβλημάτισε τους ανθρώπους που βγάζανε τα σχετικά guidelines στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και λέει, για να δούμε τι έχει γίνει. Ποια είναι η συχνότητα ανέβρεσης προστατικού καρκίνου μετά από διουρηθρική προστατεκτομή ή ανοιχτή χειρουργική σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν προηγουμένως αρνητική βιοψία του προστάτη? Και τελικά τα ποσοστά ανέβρεσης καρκίνου σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν τόσο λίγα που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία να πει ότι, κοίταξε να δεις, το να κάνεις μια διαγνωστική διουρηθρική προστατεκτομή αντί για επαναληπτική βιοψία δεν σου προσφέρει τίποτα πολύ σημαντικό και το level of evidence είναι 2α. Ερχόμαστε όμως τώρα, γιατί αυτό είναι λίγο παλιότερο. Εισέβαλαν τα laser από τη μια μεριά, το HIFU έρχεται από την άλλη, για να δούμε το τι γίνεται με τον καρκίνο για την αντιμετώπιση στη μία περίπτωση της καλοήθους υπερπλασίας, την άλλη περίπτωση του καρκίνου του προστάτη που είναι εστιακός, λέει. Και ήρθανε λοιπόν η μία ομάδα και η οποία τι έκανε? Έκανε διουρηθρική προστατεκτομή σε ανθρώπους οι οποίοι είχε βρεθεί καρκίνος του προστάτη στην βιοψία, για να δούνε αν αυτοί οι άνθρωποι τελικά θα μπορούσαν να ήταν υποψήφοι για να κάνουν μια άλλη επέμβαση. Αυτή δεν είναι η... Ναι. Ναι.
Και τελικά τι βρήκανε, ότι μόνο στο 54% των περιπτώσεων που είχε βρεθεί καρκίνος του προστάτη στην διορθική βιοψία, βρέθηκε καρκίνος του προστάτη στη διορυθρική προστατεκτομή. Άρα λοιπόν, είχαν χάσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είχαν καρκίνο του προστάτη και που δεν βρέθηκε στη διορυθρική του. Αυτό λοιπόν έρχεται να συνηγορήσει στο ότι η διορυθρική προστατεκτομή δεν έχει αξία στο να υποκαταστήσει την επαναληπτική διορθική βιοψία του προστάτη. Να τονίσουμε επίσης ότι όλοι οι ασθενείς έκαναν τη διορυθρική από τον ίδιο experienced χειρουργό που είχε πάνω από 1000 διορυθρικές. Μάλιστα. Και μικρή προστάτες, έτσι φαίνεται. Και μικρή προστάτη, δεν βάλανε τίποτα. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, είχαν φτάσει στην κάψα οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το συνηγορητικό. Έχετε όμως κάτι ανάποδο. Αυτή η ιστορία που μπορεί να είναι μαγευτικό μερικές φορές ή να σε διαβολίζει στην ιατρική, που έρχονται και οι άλλοι, οι οποίοι σου λέει, για κάτσε να δούμε, θα υποστηρίξουμε την έννοια ότι ο καρκίνος είναι εστιακός και όχι πολύ εστιακός, για να τους κάνουμε HIFU. Και αυτοί λοιπόν, οι οποίοι πάλι είχαν προστατικό καρκίνο και στην προοπτική για να δούνε αν θα τους κάνουν HIFU και πού θα τους κάνουν το HIFU, βρήκανε στη διουρυθρική προστατεκτομή σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά καρκίνο και αυτοί λένε ότι, κοίταξε να δεις, μπορεί να μας βοηθήσει η διουρυθρική προστατεκτομή να υποκαταστήσει την βιοψία. Αλλά ουσιαστικά νομίζω πως θα πρέπει να σταθούμε σε εκείνο το οποίο μας έρχεται σαν οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αυτή τη στιγμή. 54-69, έτσι, ναι, δεν είναι. 10% διαφορά. Ναι. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Είναι 54-69 σε ανθρώπους που είχε διαγνωστεί διορθικά. Διορθικά. Άρα σε αυτούς που δεν είχε διαγνωστεί διορθικά και θέλουμε να κάνουμε TGRP, νομίζω το ποσοστό θα είναι πολύ χαμηλότερο. Ναι, απλά και μόνο, επειδή δεν έχουμε μελέτες άλλες που να πεις ότι είναι τα μοναδικά πράγματα τα οποία βρήκαμε με το Γεράσιμο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε επιπλέον την οδηγία που υπάρχει όντως αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Αν λοιπόν συμμαζέψουμε τελικά για να... Ναι. Να διακόψω λίγο. Ναι. Η δικιά μου εμπειρία είναι ότι στους πολύ λίγους ασθενείς που έχω χειρουργήσει για διαγνωστικούς λόγους, είναι περισσότεροι οι μισοί που βγάλανε καρκίνο του προστάτη. Κατά συνέπεια, στις μελέτες αυτές θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα κριτήρια. Εγώ θα, το σχόλιο μου θα είναι η τελική μου διαφάνεια σε αυτή την ιστορία. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Τζόρτη, ναι. Συγγνώμη λίγο. Από μεταβατική ζώνη. Στην τεχνική που δείξατε της επαναληπτικής πρέπει να παίρνουμε και από μεταβατική ζώνη. Βεβαίως. Τον αριθμό των πόσων πρέπει να πάρουμε από τη μεταβατική ζώνη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Όχι. Φαίνεται λίγο με το μέγεθος. Άρα, άμα αυξήσουμε τις τακώς στη μεταβατική ζώνη, δεν έχει καμιά ιστορία να κάνεις διουρυθρική μετά, γιατί από εκεί ουσιαστικά θα πάρεις. Μάλιστα. Και μήπως εκεί είναι όλο το μυστικό. Ότι στην επαναληπτική μας μήπως τελικά, για να πω το τελευταίο πρώτο τώρα, μια και με προκαλέσατε με αυτή την ιστορία, το μυστικό κρύβεται στην σωστή πρώτη βιοψία του προστάτη, για να μην δημιουργεί κανείς ψευτοδιλήμματα για μετά. Μήπως εκεί είναι η ουσία του πράγματος και όχι και άντε στην σωστή, στη σωστή μπράβο, Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Διότι δεν ποιος την κάνει. Διότι αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω πως αυτό που γίνεται γενικότερα είναι άρτζι, μπούρτζι και λουλάς. Νομίζω πως πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν βιοψίες του προστάτη χωρίς να ξέρουν να κάνουν βιοψίες του προστάτη, χωρίς να έχουν σωστό μηχάνημα που θα τους κατευθύνει σωστά για να κάνουν τις βιοψίες του προστάτη, επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου για αυτή την ιστορία. Άρα, ουσιαστικά, όταν θα συμμαζέψουμε τα guidelines που υπάρχουν για τις ενδείξεις για την επαναληπτική βιοψία του προστάτη, θα δείτε ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Ας σταθούμε λιγάκι στις Ευρωπαϊκές Ουρολογικές Εταιρείες. Σαφέστατα, λοιπόν, λέει ότι όταν έχουμε αυξανόμενο ή σταθερά αυξημένο ολικό PSA, αν έχουμε ύποπτη δακτυλική, αν έχουμε ASAP, αν έχουμε πολλαπλές εστίες με high-grade pin. Είναι σαφέστατα ένδειξη για να κάνουμε επαναληπτική βιοψία. Το National Comprehensive Cancer Network λέει ότι πάλι τα ίδια πράγματα, δεν έχει
διαφορές. Βάζει το ερωτηματικό όμως για το τι γίνεται με το PSA και πρέπει να μην βασίζεται μόνο στο PSA κάποιος και πρέπει να κουβεντιάζει τα υπέρ και τα κατά με τον άρρωστο. Η NICE λέει ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να τους εξηγήσεις ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του να κάνεις επαναληπτική βιοψία και το αφήνει έτσι. Είναι πολύ πιο δογματικοί οι Εγγλέζοι για αυτό το πράγμα που δεν έχουν κανένα κριτήριο ουσιαστικά για την επαναληπτική βιοψία. Οι Ιταλοί είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματά τους, τα guidelines που λέει να παίρνουν υπόψη τους πόσα course είχαν υπαρθεί στην αρχική βιοψία. Αυτό, αν εφαρμόσουμε την πρακτική ότι ξεκινάμε η πρώτη βιοψία να έχει οπωσδήποτε τα 12 course, είναι μια πολύ πολύ συγκεκριμένη οδηγία που έχουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και οι Καναδοί κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και τελικά, εκείνο το οποίο ίσως έχει τεράστια σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν δούμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επαναληπτικές βιοψίες, εκείνες οι βιοψίες οι οποίες βρεθήκανε μετά και την δεύτερη επαναληπτική οι καρκίνοι που βρεθήκανε μετά και τη δεύτερη επαναληπτική βιοψία τελικά ήταν μη κλινικά σημαντική καρκίνη. Θα πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι με αυτή την ιστορία του να κάνουμε τον άλλον τον ποπό του σουρωτήρι έτσι τα καλά καθούμενα. Και ουσιαστικά η εμπειρία η οποία έρχεται από το Cleveland πάλι λέει ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πού θα βάλουμε το όριό μας για να αποφασίζουμε ξανά και επανάληψη μετά από μία σωστή αρχική πρώτη βιοψία του προστάτη. Έτσι, άρα λοιπόν θα πρέπει να ξαναέρθουμε στα guidelines τα οποία έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αυτή τη στιγμή και λέει, κοίταξε να δεις, το 70% των καρκίνων που είναι κλινικά σημαντικοί θα τους ανακαλύψει την πρώτη βιοψία. Και ουσιαστικά ας στραφούμε καλύτερα στο να βελτιώσουμε την τεχνική μας για την πρώτη βιοψία για να μην δημιουργούμε άσκοπα διλήμματα στους αρρώστους μετά από αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά τελικά τη σχέση του όγκου του προστάτη με το πόσες βιοψίες θα πάρουμε, πάλι έχουμε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία που λέει ότι κοίταξε να δεις, ξεχάστε βέβαια εννοείται τη sextant biopsy, εκείνο το οποίο παίζει ρόλο για το πόσες βιοψίες θα πάρουμε είναι ο όγκος του προστάτη. Όσο μεγαλώνει ο όγκος του προστάτη, τόσο θα πρέπει να μεγαλώνει και ο αριθμός των βιοψιών. Λέγοντας ότι στην αρχική βιοψία έχουμε απόδειξη ότι και να πάρουμε στην αρχική βιοψία και παραπάνω από 12 κομμάτια δεν προσφέρουμε σημαντική υπηρεσία στον άρρωστό μας. Νομίζω πως μέσα σε αυτό το χάος ίσως να καταφέρουμε απόψε στο μυαλό μας, να δημιουργήσουμε κάποια. Θα τα μιλήσουμε όσο θέλετε. Εγώ από τη στιγμή που τελείωσα εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε όσο θέλετε. Για να μην με βρίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Για να δημιουργήσουμε κάποια ομοφωνία, αν μπορέσουμε αύριο το πρωί, μαζί και με την άλλη ομάδα που θα είμαστε όλοι μαζί παρέα, για να πάρουμε και γνώση για το τι θα κάνουμε στην καθημερινή μας πρακτική, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω την τελευταία πρόταση που τονίσετε κι εσείς βέβαια, με level of evidence 1α, όπως είπα πριν για την αντιβίωση, έτσι και για τον αριθμό των βιοψιών, ως ιδιώτης γιατρός εγώ βλέπω ότι υπάρχει το πρωτάθλημα. Ας πούμε, έρχεται ο ασθενής και λέει: ο άλλος ο καλός γιατρός μου πήρε 45 κομμάτια, ο άλλος μου πήρε 55, ο άλλος 60, ο άλλος 70. Νομίζω αυτό πρέπει να το λύσουμε μεταξύ μας. Εγώ μόνο 12 καημένος. Και νομίζω πως κάνετε πολύ σωστή ιατρική. Και αντίθετα, δεν κάνει σωστή ιατρική ο συνάδελφος ο οποίος θα πάρει τα 40, τα 50, τα 60 ή οτιδήποτε άλλο, ή θα βγάλει τον προστάτη διορθικά. Έτσι. Νομίζω πως... ναι. Υπάρχει περίπτωση η αρχική βιοψία να οφείλεται στη θέση... Κάπου γράφουν τα guidelines για anterior. Ναι. Θέση και θα μπορούσε εκεί να μας βοηθήσει η απεικόνηση με μαγνητική κτλ. Η ιστορία της απεικόνησης και ειδικά το σύστημα αυτό, το Artemis, το οποίο όσο μπόρεσα να το καταλάβω το πώς δουλεύει, σαφέστατα λέει ότι οδηγήσαμε σε ανακάλυψη πολύ περισσότερων καρκίνων. Κλινικά σημαντικών, μάλιστα.
Αν λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε την τεχνική εκείνη, η οποία χωρίς να είναι ακριβή, έτσι, γιατί για φανταστείτε το πόσο θα κοστίζει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν ειδικό μαγνητικό τομογράφο, να κάνεις ταυτόχρονα διορθικό υπερηχογράφημα, να κάνεις fusion, δεν ξέρω με ποιον τρόπο γίνονται τα data για αυτό το πράγμα, για να πας με τον διορθικό υπερηχοτομογράφο μετά να πάρεις βιοψίες από τις συγκεκριμένες περιοχές που έχεις ανακαλύψει στη μαγνητική και πόση ώρα θα κάνει για αυτό το πράγμα κανείς και το πόσο θα κοστίζει στο τέλος. Και θα βάλουμε, αν θέλετε, και σε σχέση και με το debate που θα έχουμε αύριο με τον κύριο Αλιβιζάτο, το αν αξίζει τον κόπο να ανακαλύψει κανείς αυτούς τους καρκίνους στα πλαίσια της γενικότερης οικονομίας της υγείας. Εγώ το βάζω σε ένα ερωτηματικό πάντως εκ των προτέρων. Αν σας πω ότι στο Μιλάνο, στο τελευταίο συνέδριο της προάλλες, υπήρχε το histo scanning, το είδατε έτσι, της BK, το καινούριο μηχανάκι της BK, και είχε και το histo scanning για να σε κατευθύνει να παίρνεις πιο καλά τις βιοψίες του προστάτη κλπ. Ξέρω ότι έγινε deal συγκεκριμένη μέρα και ώρα από μεγάλο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ανακαλύψει και τον τελευταίο καρκίνο του προστάτη που κυκλοφορεί, έτσι ώστε να χειρουργηθεί στο συγκεκριμένο κέντρο και δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να πληρώσουν 120 χιλιάρικα στην BK και κλείσανε τον deal εκείνη τη στιγμή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι από τη μια μεριά, εγώ αύριο θα σας λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να ανακαλύπτουμε τους καρκίνους του προστάτη, και από την άλλη μεριά έρχεται το σπρόξιμο, το απίστευτο της βιομηχανίας, ότι παιδιά, να ανακαλύψουμε και τον τελευταίο καρκίνο του προστάτη που κυκλοφορεί. Και θα έχουμε το debate με τον κύριο Αλιβιζάτο μετά, το πώς θα πείσει αυτός ή εγώ τον αντίστοιχο άρρωστο ότι δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα και να μείνει στην ησυχία του, ας του έχουμε ανακαλύψει τον καρκίνο του προστάτη. Και εκεί θα θέλω τη γνώμη σας αύριο και σας θέλω αρρωγούς μου. Εσείς μπορεί να τον πείσετε, κύριε Σαντέ. Όχι, δεν μπορώ να τον πείσω. Εγώ δεν. Ίσα-ίσα. Ούτε εγώ μπορώ να τον πείσω για αυτή την ιστορία. Θα το πούμε αύριο για αυτό το πράγμα, για να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.